Η ζωή αλλάζει. Αγαπητέ Φρανς, έγιναν πολλά από τότε που φύγατε από το Πόσι. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ο μπαμπάς έχει φύγει σε κάποιο από τα μυστήρια ταξίδια του. Πάνε μήνες από τότε που έφυγε και εβδομάδες από το τελευταίο του γράμμα. Όταν επιστρέψει, θα βρει το Πόσι πολύ αλλαγμένο. Η ξηρασία ήταν φοβερή αυτό το καλοκαίρι και χάσαμε μεγάλο μέρος της οδειάς μας. Τα κοράκια προσπάθησαν να φάνε ό,τι απέμεινε, αλλά δεν τα αφήσαμε. Έτσι, τα οικονομικά μας δεν είναι καλά. Αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε το κάστρο μας στο φοβερό κόμι Άρκα για ένα κομμάτι ψωμί. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την οικογένεια Μπράουνερ. Χτες έφυγαν από το σπίτι που τους είχε χτίσει ο μπαμπάς για αλλού. Ευτυχώς τους πείσαμε να μας αφήσουν να προσέχουμε τον Ντόμι. Είναι μέρος της οικογένειας πια. Μου λείπεις, Φρανς. Λυπάμαι που δεν κατάφερες να έρθεις ακόμα. Καταλαβαίνω όμως ότι έχεις πολλή δουλειά στο παλάτι και ξέρω ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα στην Αυστριακή Αυτοκρατορία. Έμαθα ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και μιλάνε για επανάσταση στην Ουγγαρία. Ξέρω ότι όταν γίνεις αυτοκράτορας θα κυριαρχήσει η ειρήνη. Εν τω μεταξύ όμως, σε περιμένω κάθε μέρα στην κορυφή του λόφου. Κάποια μέρα ξέρω ότι θα σε δω εκεί να υπέβεις την πιστή σου αστραπή. Οπότε κοιτάζεις το δαχτυλίδι, να με θυμάσαι. Σίση, ήρθε γράμμα από τη Βιέννη. Κι άλλο κάρβουνο. Αυτό ήταν το τελευταίο. Δεν μου αρέσει καθόλου η αγκυναρόσουπα. Ιαχ. Όχι, ευχαριστώ, Γκρέτα, δεν πεινάω. Ο Φρανς δεν έχει χρόνο να έρθει, έχει πάντα πολλή δουλειά. Λοιπόν, βαρέθηκα να περιμένω. Δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Ορίστε, τουλάχιστον θα είμαστε ζεστά. Η μητέρα της Σίση έχει προβλήματα τώρα. Ήταν πολύ ευγενικό που μας φρόντισε τόσο καιρό, αλλά δεν μπορεί να ταΐζει δύο επιπλέον στόματα. Μην ανησυχείς, Κράνση. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Μαζί θα είμαστε μια χαρά. Μαμά! Μαμά! Ο Ντόμι χάθηκε! Εξαφανίστηκε! Είναι κάποια από τα αστεία σας? Όχι, είναι αλήθεια. Λείπουν όλα του τα πράγματα. Το ίδιο και ο Κράντζι. Έφυγε από το παράθυρο. Τα σεντόνια του κρέμονται από εκεί. Μα γιατί να θέλει να φύγει? Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να αναφέρω τα οικονομικά μας προβλήματα. Μην ανησυχείς, μαμά, θα τον βρούμε. Βίλφρεντ, Τίνα, ετοιμαστείτε. Φεύγουμε αμέσως. Ωραία. Βόλτα στο φεγγαράφωτο. Σκιά, φέρε το Χάινριχ. Εμπρός, πήγαινε, τρέχα! Καλ και Κόνραντ,
Συναντήστε μας στο δάσος με το δημοτικό σύμβουλο, μόλις έρθει. Να προσέχετε, παιδιά. Μην ανησυχείς, μαμά. Ω, μακάρι να ήταν εδώ ο Μαξ. Βρείτε τον Αντράση. Είναι ο αρχηγός τους. Το θέλω ζωντανό ή νεκρό. Λίγο ακόμα. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Να ανέβω στον νόμο σου. Μπράβο, Τίνα. Ωραία. Μείνετε μαζί. Εγώ θα προχωρήσω μπροστά. Πρόσεχε, Γουίλφριντ. Έπρεπε να έχεις μείνει στο σπίτι. Θα ήταν πολύ πιο απλό. Στις μέρες μου τα παιδιά δεν πηγαίνανε στο δάσος τη νύχτα. Και έτσι ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Καλύτερα να προσέχεις. Αλλιώς θα καταλήξεις αφαίρεση σαν την Έλενα. Οτιδήποτε εκτός από αυτό. Τόμι, πού είσαι? Μη φοβάσαι, Κράντσι. Εδώ είμαι. Τόμι, Τόμι! Όχι. Όχι. Φώναξε τη Σύση, Κράντσι. Κατάλαβες? Τη Σύση, γρήγορα. Είναι κανείς εδώ! Βοήθεια! Μη φοβάσαι! Περίμενε! Γρήγορα, το πεδίο είναι ελεύθερο. Εκεί, κοιτάξτε! Ο Τόμι πέρασε από εδώ. Ναι, αλλά αυτό δεν μας λέει που πήγε. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σκιά. Θα ξέρει που θα τον βρει. Ψάξε για τον Τόμι, σκιά. Κοίτα. Hey, πιο σιγά, παιδιά! Δεν είμαι 20 χρονών πια, ξέρετε! Περιμένετε! Τόμι! Σκιά! Τόμι! Σκιά! Hey, νομίζω ότι είδα τη σκιά! Λοιπόν, τα δίδυμα του Δούκα. Τι κάνετε έξω τέτοια ώρα και τόσο κοντά στην περιοχή μου? Δεν κυνηγάτε λαρθρέα, έτσι δεν είναι? Όχι, ψάχναμε για το... Σκιά! Χάσαμε το σκυλί μας, τη σκιά! Μήπως την είδατε, κύριε Άρκα? Είμαι ο Κόμις Άρκας για σένα! Δεν με νοιάζει καθόλου το σκυλί σας. Ψάχνω ένα άλογο, έναν επιβίτωρα που το έσκαζα από τους στάβλους μου. Δεν είδαμε τίποτα, κύριε... Κόμι Άρκα! Γιατί χαχανίζετε εσείς οι δυο? Εσείς φταίτε που έφυγε το ζώο! Κι αν δεν το βρείτε θα πληρώσετε από την τσέπη σας! Πάμε! Κι αν σας πιάσω να τριγυρνάτε στη γη μου, θα φάτε τόσο ξύλο που δεν θα το ξεχάσετε ποτέ! Κύριε δικαστή, έχετε μεταφιεστεί σε γαϊδουρά, αγκαθό! Μπορεί να ήθελε να τρομάξει τον Κόμι Άρκα. Ναι, πολύ αστείο. Ελάτε, έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Ω, εδώ είσαι, σκιά. Βγήκες για κυνήγι πάλι, ε. Σκιά, ψάχνουμε τον Τόμι, όχι λαγό. Έλα, μύρισε. Ηρέμησε. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Σαν να προσπαθεί να μου πει κάτι. Βοήθεια!
ό,τι κι αν κάνεις, μην κουνηθείς. Α, πρόσεχε. Θα πέσω πάτω. Θα κρατήσω, Τόμι, θα σε πάρω από εκεί. Βιαστείτε. Τίνα, νομίζω ότι κάνουμε κύκλους. Είναι ωραία όμως κάτω από το φεγγαρόφωτο. Γρήγορα, βιάσου. Τόμι, τι κάνεις εκεί? Νομίζω ότι προσπαθεί να μας τρομάξει. Χάινριχ, στάσου. Φοβάμαι ότι ο Τόμι θα πέσει αν προσπαθήσει να πιάσει το σκοινί. Καλύτερα να κατέβω να τον φέρω. Κάιν, Κόναρ, καθίστε εδώ και κρατήστε γερά το σκοινί. Κρατήσου, Σίση. Σιγά! Hey, φύγε από εδώ εσύ! Κράτσι, έλα εδώ! Κράτσι, όχι! Τον έπιασα! Κρατήσου! Ω, Θεέ μου, Τόμι, πάρω λίγο. Γιατί έκανες ορειβασία μέσα στη νύχτα? Τι σε έπιασε ξαφνικά? Εσείς οι δυο είστε πολύ καλοί στα λόγια. Όταν κάνετε ανοησίες όμως, είστε πρωταθλητές. Σας ευχαριστώ όλους. Φου. Κίνα! Σκοπεύσατε! Καλύψου! Κρατήσου, Άντρασι. Θα είμαστε ασφαλείς σύντομα. Χτύπησε ο Τόμι! Όχι, κουράστηκε μόνο. Ήμουν σίγουρη ότι θα τον βρίσκατε. Με βοήθησε ένα άλογο, με οδήγησε σε αυτόν. Άλογο! Ναι, ένα θαυμάσιο ζώο. Μαύρο σαν τη νύχτα. Πρέπει να είναι εκείνο που το σκάσε από τον Άρκα. Από τον Άρκα? Ναι, μας το είπε ο ίδιος όταν τρέχαμε. Σίση, πού πηγαίνεις? Να βρω αυτό το άλογο. Γυρίστε στο σπίτι, τα λέμε αργότερα. Δεν θα πάνε πολύ μακριά. Εδώ, λογία! Παντιμασιές! Ακολουθήστε τα! Σκοπεύσατε! Θα ήθελα πολύ να είχα ένα άλογο σαν εσένα. Πολύ αργά. Μπήκανε στη Βαβαρία. Είμαστε ασφαλείς τώρα, φίλε. Ο Καημενούλης λιποθύμησε. Προσέξτε! Προσέξτε, ηλίθιοι. Θα μας ξεφύγει πάλι. Αυτό το άλογο έχει αφηνιάσει. Πρέπει να τα κάνω όλα μόνος μου. Ήρεμα τώρα, ήρεμα. Ωραία και ήσυχα. Εδώ είσαι. Βιάσου τώρα. Κουνήσου. Όχι.
Ήθελες να κάνεις το σκληρό, ε? Θα σου δείξω εγώ. Έχω δαμάσει πιο άγρια ζώα. Βγάλτε τα σκοινιά, αλλά με προσοχή. Δεν θέλω λάθος κινήσεις. Δεν θα τους αφήσω να το κάνουν. Πρέπει να ελευθερώσω το άλογο. Οπότε πραγματικά δεν θες να έρθεις μαζί μου, Λοχαγέ. Πολύ κρίμα. Η σούπα είναι καλή και τα κρεβάτια μαλακά. Έχασες πολύ αίμα από την πληγή με το σπαθί. Είσαι τόσο αδύναμος που δεν μπορείς καν να μιλήσεις. Δεν με νοιάζει για το ρίσκο. Δεν θα σ' αφήσω εδώ. Όχι, Μάξ. Εντάξει, δεν θα επιμείνω. Θα γυρίσω σύντομα να σε ταΐσω και να σε φροντίσω. Εν τω μεταξύ πιες λίγο νερό. Δεν θα το ξανακάνει! Έμαθες το μάθημά σου, πεισματάρικο μου, Λάρι! Δες το! Και να μην το ταΐσεις σήμερα. Το τέρας δεν του αξίζει τέτοιο άλογο. Σε αγαπάμε, Τόμι. Υποσχέσου ότι δεν θα ξαναφύγεις ποτέ. Ναι, Τόμι, υποσχέσου το. Όπως μας έμαθες. Ορκίζομαι ότι δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Και αν δεν πραγματοποιήσω τον όρκο μου, ορκίζομαι να καταπιώ 13 σκουλίκια το ένα μετά το άλλο. Μπορείς να μου φυλάξεις και ένα δύο, Τόμι. Πεινάω πολύ. Εσείς δεν είναι εδώ. Όχι, δεν ξέρω πώς, αλλά θα καταλάβει ότι γύρισες. Μόλις σώσει το άλογό της. Το άλογό της? Να, εκείνο που το έσκασε από τον Γκόμι Άρκα και έσωσε τον Τόμι. Αυτό που άρεσε στη Σύση. Πήγε να το βρει. Μπορεί να είναι στο κάστρο του Γκόμι. Τόσο απλό. Λουδοβίκα, θα γυρίσω αμέσως. Όχι, πάλι. Ω, καημένο. Μην ανησυχείς. Είμαι φίλη σου. Έλα, ακολούθαμε. Τελείωσαν τα βασανά σου. Ώστε μη σε Ελίζαμεθ, κλέβετε και άλογα? Δεν κλέβω. Τον σώζω από τη σκληρότητα. Απαράδεκτο. Σου αξίζει και σένα μια τιμωρία. Ίσως, αλλά όχι από σένα, Άρκα. Μπαμπά! Γλυκιά μου. Καλύτερα να προσέχεις την κόρη σου, Δούκα. Είναι επικίνδυνη όταν λείπεις. Σε ευχαριστώ για τη συμβουλή, Κόμη. Είμαι σίγουρος όμως ότι η Σύση είχε τους λόγους της. Μπαμπά, το χτυπούσε το καημένο το πλάσμα. Κοίτα, Σύση, αυτό το άλογο ανήκει στον Κόμη Άρκα. Σίγουρα ξέρει πώς να το εκπαιδεύσει. Ίσως να το έχει δαμάσει ήδη αρκετά για να το υπεύσει. Έτσι, Κόμη. Φυσικά! Κοιτάξτε εδώ! Μα! Το τέρας! Σλάιντελι! Ένα άλογο γρήγορα! Δεν θα δεχτώ άλλο ούτε το κτήρος, ούτε και την κόρη σου! Γεια σου, Δούκα! Θα το χτυπήσει, μπαμπά! Θα το χτυπήσει! Έχει το δικαίωμα. Το άλογο του ανήκει. Μπαμπά, όχι! Δεν θέλω να πληγώθει. Είναι πανέμορφο. Έσωσε τον Τόμι χτες το βράδυ. Oh, είναι ένα θαυμάσιο άλογο. Ακόμα εδώ είστε. Νομίζω ότι είπα ήδη αντίο. Μην πηδάς! Δεν έπρεπε να το δοκιμάσεις, ήταν αδύνατον.
Αυτά παθαίνει ένα άλογο όταν είναι ανεπίδεκτο μαθήσεως. Δεν είναι αλήθεια. Δώστε μου και θα σου το αποδείξω. Α, τι θα το κάνεις ένα σακάτικο άλογο. Όχι, κανείς δεν θα το αποκτήσει. Σνάιντελι! Το αγοράζω. Δεν ήξερα ότι είσαι τόσο συναισθηματικός, Δούκα. Λοιπόν, ποια είναι η προσφορά σου? 1000 φλωρίνια αν το θεραπεύσεις. 1000 φλωρίνια αν το πάρεις από τη γη μου αυτή τη στιγμή. Ζωντανό ή νεκρό, με 3 ή 4 πόδια. Θα το θεραπεύσω, μπαμπά. Θα καλυτερεύσει, θα δεις. Αν κάποιος μπορεί, αυτός είσαι εσύ, Σύση. Κομιάρκα, θα έχεις τα 1000 φλωρίνια σου. Πουλήθηκε. 1000 φλωρίνια για ένα άλογο που μου κόστησε 500. Ο Δούκας είναι ανόητος. Άπας και η κόρη του. Είναι εκπληκτικό. Και δυνατό και γρήγορο, σαν τον κεραυνό. Α, έτσι θα το ονομάσω. Κεραυνό. Έχει ακόμα και το σημάδι της αστραπής στο μέτωπό του. Όλα θα είναι εντάξει από εδώ και μπρος, κεραυνέ. Θα δεις, όλα θα είναι μια χαρά. Το μέλλον έτσι είχα ονειρευτεί. Σαν άνεμος ελεύθερη να μείνω. Ποτέ μου δεν το είχα φανταστεί πως μια βασίλισσα θα γίνω. See you.